ενημερώσω παρακαλώ ότι θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα κορεατικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα κορεατικά. Οπότε όποιοι δεν έχουν προμηθευτεί το αντίστοιχο μεταφραστικό σετ, παρακαλούμε να το προμηθευτούν τώρα. Gentlemen, the Prime Minister of the Republic of Korea and the Deputy Prime Minister of Greece are now entering. Please welcome them. Είναι σε τροχιά ανάκαμψης. Το 2016 οι ξένες άμεσες επενδύσεις κατέγραψαν την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας και οι εξαγωγές με ξένες επενδυτές είχαν ρεκόρ αξίας. Το 2017 αυτή η τάση ενισχύεται και εμείς είμαστε εδώ σαν οργανισμός ακριβώς για αυτόν τον λόγο για να παρουσιάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και να προωθήσουμε τις εξαγωγές, να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία μας. Η δημοκρατία της Κορέας είναι για την χώρα μας και για τον οργανισμό μια χώρα στόχος. Άλλωστε, τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε κάνει πολλές ενέργειες οι οποίες δείχνουν αυτό ακριβώς, καθώς έχουμε καλέσει τα τελευταία 3 χρόνια και το 2015 και το 2016 και το 2017 αγοραστές από την Κορέα να δουν ελληνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας. Έχουμε καλέσει ειδικούς του ελληνικού τύπου να επισκεφτούν τα τερριτουάρ στην Ελλάδα, ούτως ώστε να γράψουν για τον ελληνικό ύμνο. Έχουμε ενισχύσει τις εταιρείες ναυτιλιακού τσοπισμού, ούτως ώστε να μπορέσουν να διεισδύσουν στην αγορά της Κορέας. Άλλωστε, από αύριο μέχρι και τις 27 του μηνός, ελληνικές εταιρείες του ναυτιλιακού τσοπισμού θα βρίσκονται στο Πουσάν της Κορέας, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία και θεωρούμε. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλωσορίσουμε στην Ελλάδα την αυτού εξοχότητα, τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς και επίλεκτα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Η συνάντηση αυτή έχει στόχο μέσα από την δημιουργία ενός γόνιμου πεδίου γνωριμίας και επαφής των επιχειρήσεων να συμβάλλει στην διεύρυνση αλλά και εμπάρθυνση. Ήδη υπάρχουν στενές επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας αποτελούν προτιμητέα επιλογή για ναυτιλιακές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Ωστόσο, σημαντικές προοπτικές συνεργασίες αναδεικνύονται και σε νέους τομείς, όπως είναι οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία, το περιβάλλον, η ενέργεια, τα τρόφιμα και τα καλλιντικά. The Chairman of Korea Chamber of Commerce and Industry will deliver his welcoming address. Yeah. 존경하는 이낙연 한국의 국무총리님 그리고 야니스 드라가자키스 그리스 부총리님 그리고 콘스탄틴 미카로스 상공회의소장님과 크리스토스 스타이코스 부자총장님 그리고 양국의 경제인 여러분 또 오늘도 바쁘신 중에도 그리스의 그 장관님들이 또 많이 오셨습니다. 아까 부총리님이 오셨고 그리스의 Αυτό πάντα νιώθουμε ευγνώμονες προς την Ελλάδα.
Αριστοτέλης είπε, η υπομονή είναι πικρή, όμως ο καρπός της είναι γλυκός. Η Κορέα και η Ελλάδα έχουν μακρόχρονη σχέση φιλίας και σε αυτή την περίοδο κατά την οποία και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Συμμετέχοντες σε αυτό το φόρο, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας καλωσορίσω στην Ελλάδα. Έρχεστε σε μια σημαντική για μας στιγμή, διότι η χώρα μας βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έξοδο από τα μνημόνια, από τα προγράμματα προσαρμογής, όπως ονομάζονται. Και επομένως, έρχεστε σε μια στιγμή που προτεραιότητά μας είναι, βεβαίως, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, αλλά και ο σχεδιασμός της Ελλάδας μετά τα μνημόνια. Της Ελλάδας που θέλουμε να δημιουργήσουμε μετά από αυτή την πικρή εμπειρία που είχαμε ως κοινωνία. Ήδη η οικονομία, μετά από την παρατεταμένη ύφεση, βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης που σύμφωνα με... ...δραγάσκη πουτσομινίμβα, εμπρίς Χέαμπουτζαμπανίμ, Νομοκεμπαρπουτζαμπανίμ, Κανμπανπουτζαμπανίμ, ούτε μου, ούτε 그리고 귀한 포럼만 마련해 주신 그리스 상공회의소 콘스탄티누스 이하로스 회장님과 엔터프라이즈 그리스의 크리스토 스타이코스 Hello, it's me. Prime Minister. Prime Minister. Okay.